Χαιρετίζουμε τη μαζική συγκέντρωση του εργαζόμενου λαού της Θεσσαλονίκης. Και ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνετε για να αναδείξουμε τα προβλήματά μας και την κατάσταση στο μεταλλείο Ολυμπιάδας. 92 εργαζόμενοι απολυθήκαμε μέσα σε 10 λεπτά από το μεταλλείο Ολυμπιάδας της Ελληνικός Χρυσός. Ελληνικός Χρυσός και Edilmac συμφώνησαν να λήξουν τη μεταξύ τους σύμβαση έργου και να πετάξουν στο δρόμο 92 εργαζόμενους που δούλευαν 3,5 χρόνια στα έγκατα της γης σε πολύ αντίξωες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας. Σε ανακοίνωσή της, η Ελληνικός Χρυσός αρκέστηκε να πει ότι είμαστε υψηλό εργατικό κόστος για αυτήν. Αυτό είναι το ευχαριστώ της για τα 3,5 χρόνια που εισπνέαμε την κάπνα και τα καυσαέρια μέσα στις στοές. Θέλουμε να γίνουν όλα αυτά γνωστά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως επίσης ότι σε μία επένδυση που χρηματοδοτείται και πρημοδοτείται διαρκώς από το ελληνικό δημόσιο, από τους φόρους του εργαζόμενου ελληνικού λαού, τους εργαζόμενους όμως τους περιμένει η ανεργία, η διαρκής χειροτέρευση των εργασιακών τους δικαιωμάτων, η εντατικοποίηση της εργασίας τους για όσους παραμένουν εκεί. Προχτές πήρανε 680 εκατομμύρια και την επόμενη μέρα πετάξανε στο δρόμο 92 εργαζόμενους. Και περιμένουν και λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, από τους δικούς μας φόρους, για να κάνουν μια επένδυση και να μας απολύουν, να μας μειώνουν τα εργασιακά μας δικαιώματα. Μας τάξανε, μας ξανατάξανε και μας ξανατάξανε. 3.500 νέες θέσεις εργασίας, καλοπληρωμένες, και βιώνουμε τώρα νέες απολύσεις. Και έχουν και τα μούτρα από πάνω διάφοροι ακόμα να συνεχίζουν να τάζουν και να παίζουν τα πολιτικά παιχνίδια στις πλάτες μας. Το μόνο δίκαιο στην παρούσα φάση είναι ένα και πρέπει να γίνει τώρα. Να διασφαλιστούν τώρα από την Ελληνικός Χρυσός ότι απολυμμένοι θα απορροφηθούμε στο έργο. Όχι γενικά και αόριστα, με επίσημη δέσμευση και συγκεκριμένη. Η απάντησή τους σε αυτό μας είπαν ότι είναι αναρμόδιοι, γιατί είμαστε, λέει, εργαζόμενοι άλλης εταιρείας. Ξέρουν πολύ καλά, αφού οι ίδιοι το έπραξαν, ότι μόλις τελειώσει η διαδικασία της διαβούλευσης των ομαδικών απολύσεων, θα είμαστε και επίσημα απολυμμένοι. Να αφήσουν λοιπόν τα τερτύπια και να αγγιηθούν τώρα τη συνέχιση της δουλειάς όλων μας το έργο. Ο χειμώνας είναι μπροστά μας και δύσκολος, και αυτοί ακόμα τάζουν. Και εμείς σκεφτόμαστε πώς θα βάλουμε πετρέλαιο, πώς θα ζήσουμε τις οικογένειές μας, πώς θα ζεσταθούμε, ξεκινώντας το χειμώνα άνεργοι. Διεκδικούμε το δικαίωμα στη δουλειά μας και να μην μείνει κανένας άνεργος. Καλούμε όλους τους απολυμμένους να παραμείνουμε ενωμένοι, διεκδικώντας την εργασία μας στο μεταλλείο που δουλεύαμε τόσα χρόνια. Καλούμε επίσης όλα τα σωματεία των μεταλλείων και όλους τους μεταλλορύχους να συνταχθούν στο πλευρό μας, για να μην δεχτούμε να μείνει κανένας άνεργος. Οι υποσχέσεις τους, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα τους, δεν πιάνουν πια. Γνωρίζουμε πως δεν έχουν καμία μπέσα. Μόνο όλοι μαζί, ενωμένοι, με τη στήριξη όλων των σωματείων, όλων των μεταλλορύχων, μπορούμε να τα καταφέρουμε, να διασφαλίσουμε το εργασιακό μέλλον όλων μας. Ευχαριστούμε. Καλή δύναμη σε όλους. Εκφράζω τη συμπαράστασή μου στους απολυμμένους της Μαλαματίνα. Αυτό το πρόβλημα το δικό μας, των μεταλλείων, μας ταλανίζει από το 2013. Δεν λέει να σταματήσει. Αγωνιστήκαμε, χύσαμε το αίμα μας και τώρα μας πετά στο δρόμο. Υπάρχουν άνθρωποι που σε ένα χρόνο θα βγαίνανε στη σύνταξη. Πού θα βρουν δουλειά αυτοί οι άνθρωποι? Υπάρχουν νέα παιδιά που δουλεύουν με τον χαμηλότερο μισθό 350 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Αυτά τα παιδιά πρέπει να κάνουν οικογένεια. Μετά από αυτά τα γεγονότα καταλαβαίνετε όλοι σας ότι τα πράγματα δυσκολεύουν για όλους μας και για τους 92. Θέλουμε από την Ελληνικός Χρυσός να μας απορροφήσουν στην εργασία μας, να επιστρέψουμε στην εργασία μας. Σας ευχαριστώ.